Γεια σας παιδιά. Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για ανώτερες πνευματικές λειτουργίες. Τρεις είναι αυτές, η μνήμη, η μάθηση και η συμπεριφορά. Και είναι αλήθεια ότι και οι τρεις αυτές σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς όπως καταλαβαίνετε η ικανότητα που έχουμε να θυμόμαστε πράγματα, η μνήμη δηλαδή, οδηγεί στην ικανότητά μας να μαθαίνουμε πράγματα, μάθηση και τελικά η μάθηση και η γνώση που αποκτάμε για συγκεκριμένα πράγματα και καταστάσεις οδηγεί στην προσαρμογή, ας πούμε, της συμπεριφοράς μας, ώστε να αντιμετωπίζουμε καλύτερα κάποιες καταστάσεις βάσει των γνώσεων που έχουμε, για κάποια πράγματα και κάποιες καταστάσεις. Η μνήμη, λοιπόν, η πρώτη από τις τρεις πνευματικές λειτουργίες, είναι η ικανότητα που έχει ο άνθρωπος να αποθηκεύει και να ανακαλεί πληροφορίες. Και τη χωρίζουμε σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη, όπου βραχυπρόθεσμη είναι η μνήμη, κατά την οποία πληροφορίες που λαμβάνουμε εμείς από τις αισθήσεις μας, μία μυρωδιά, ένας ήχος, οτιδήποτε, παραμένουν για λίγα μόνο λεπτά κάπου στον εγκέφαλο και μετά από λίγο φεύγουν, δηλαδή τις ξεχνάμε. Αυτή λοιπόν η βραχυπρόθεσμη μνήμη αποθηκεύεται προσωρινά οι πληροφορίες αυτές στον υπόκαμπο, σε μία δομή εδώ περίπου στη μέση, ας πούμε στο κέντρο του εγκεφάλου, ονομάζεται υπόκαμπος αυτή η περιοχή. Και η βραχυπρόθεσμη μνήμη στη συνέχεια, εάν τέλος πάντων για κάποιο λόγο, μπορεί να γίνει μακροπρόθεσμη μνήμη. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Μπορεί ένα ερέθισμα να επαναλαμβάνεται ή να είναι πολύ έντονο, πολύ ευχάριστο, πολύ δυσάρεστο. Όταν λοιπόν ερεθίσματα, για παράδειγμα μία μυρωδιά, μυρίζουμε ένα τριαντάφυλλο, αν το μυρίσει μία φορά και δεν έχει ξαναμυρίσει, έτσι, αυτή η πληροφορία θα αποθηκευτεί προσωρινά στον υπόκαμπο. Για λίγο θα θυμόμαστε ότι αυτή η μυρωδιά είναι μυρωδιά ενός τριαντάφυλλου. Αν όμως ποτέ δεν ξαναμυρίσει τριαντάφυλλο στη ζωή σου, αυτή η πληροφορία μετά από λίγα λεπτά θα χαθεί. Όταν όμως επαναλαμβάνεται συνεχώς, δηλαδή έρχεσαι συνεχώς σε επαφή, ας πούμε, με τριαντάφυλλα και μυρίζεις τα τριαντάφυλλα, η πληροφορία από τον υπόκαμπο πηγαίνει στο φλοιό και από βραχυπρόθεσμη μνήμη μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμη μνήμη, γιατί ακριβώς επαναλαμβάνεται. Ή για παράδειγμα, αν έχεις κάποιο έντονο συνέστημα, κάποιο ευχάριστο ή δυσάρεστο συνέστημα, επίσης από τον υπόκαμπο η βραχυπρόθεσμη αυτή πληροφορία θα μετατραπεί γρήγορα σε μακροπρόθεσμη, για το λόγο αυτό που σας είπα. Έτσι λοιπόν, το ξαναλέω, η μνήμη, μία από τις τρεις πνευματικές λειτουργίες, χωρίζεται σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Και αυτό που δεν είπα είναι ότι για την δημιουργία μακροπρόθεσμης μνήμης, όχι απλά η πληροφορία φεύγει από τον υπόκαμπο όπου προσωρινά αποθηκεύεται προς τον φλοιό, προς διάφορα μέρη του φλοιού, αλλά δημιουργούνται καινούργιοι νευρώνες, καινούργια νευρικά κύτταρα. Από τον υπόκαμπο δημιουργούνται αυτά. Εδώ στον υπόκαμπο υπάρχουν κάποια κυταράκια που δεν είναι ακόμα νευρώνες και τα οποία όταν εμείς δεχόμαστε ερεθίσματα, τα οποία ερεθίσματα πρόκειται να δώσουν, να οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη μνήμη, αυτά τα κυταράκια λοιπόν διαφοροποιούνται, μετασχηματίζονται όπως θέλετε πείτε το, και μετακινούνται προς τον φλοιό του εγκεφάλου, όπου εκεί εγκαθίστανται και δημιουργούν, έτσι, ας πούμε, το λέμε νευρικές οδούς, δηλαδή κάποιες διαδρομές ή κυκλώματα, μπορεί να το πείτε, στον εγκέφαλο που έχουν να κάνουν με τη μνήμη, την μακροπρόθεσμη μνήμη. Γι' αυτό πολλές φορές επίσης μπορεί να ακούσετε για αμνησία. Η αμνησία σημαίνει ότι τα κυταράκια αυτά, τα οποία δημιούργησαν κάποια στιγμή μια μακροπρόθεσμη μνήμη, οι οποίοι είναι νευρώνες ουσιαστικά, νευρικά κύτταρα νευράξονες μέχρι το φλοιό, μπορεί να χτυπήσει κάπου στο κεφάλι σου και να κοπεί ένας νευράξονας. Αυτή η πληροφορία που αυτός ο νευράξονας μεταφέρει, όπως είναι φυσικό, δεν θα μπορείς να την έχεις πλέον την πληροφορία αυτή. Και αυτό μπορεί να είναι παροδικό ή μπορεί να είναι και μόνιμο, γιατί πολλές φορές, συχνά, ας πούμε, μπορεί αυτός ο νευράξονας να ξαναενωθεί ή να δημιουργηθεί κάποια παρακαμπτήρια, ας πούμε, οδός που θα μεταφέρει την ίδια πληροφορία. Λοιπόν, για τη μακροπρόθεσμη μνήμη, επίσης να πούμε ότι στην αρχή σας είπα, ναι, αποθηκεύεται στο φλοιό κάπου η μακροπρόθεσμη μνήμη και πιο συγκεκριμένα συναισθήματα κυρίως αποθηκεύονται στον μετοπιαίο λογό, μνήμη από λέξεις και ήχους στον ακροταφικό λογό, πρόσωπα και εικόνες κυρίως στον ηνιακό λογό. Και από εκεί βέβαια γίνεται ανάκληση των πληροφοριών όταν χρειαστεί. Τώρα, η μάθηση είναι η διαδικασία με την οποία αποκτούμε νέες γνώσεις. Μαθαίνουμε κάτι νέο. Ο εγκέφαλος, όταν μαθαίνουμε κάτι νέο, αυτό που γίνεται, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση της μνήμης, δημιουργεί νέους νευρώνες.
Πώς τους δημιουργεί? Με τον ίδιο τρόπο που σας είπα, ξεκινάνε από εδώ κάποια αρχαίγωνα κύτταρα, αρχαίγωνα, δεν τα όχι αρχαίγωνα, αδιαφοροποίητα ας το πούμε, δηλαδή δεν έχουν αυτό το σχήμα του νευρώνα, ας πούμε ότι είναι πιο στρογγυλά τέλος πάντων, δεν είναι ακόμη νευρώνες. Όταν όμως χρειαστεί, δηλαδή μαθαίνουμε κάτι, δημιουργούνται, αρχίζουν και μετασχηματίζονται, μετατρέπονται σε νευρώνες και δημιουργούν εδώ νευρικές οδούς που φτάνουν μέχρι το φλοιό. Στον υπόκαμπο είναι αυτή, γίνεται αυτή έτσι, η διεργασία που σας είπα. Δημιουργούνται λοιπόν νέες νευρικές οδοί, η οποία κάθε νευρική οδός έχει φέρει και μια καινούργια πληροφορία, μια καινούργια μάθηση, μια καινούργια γνώση. Ενώ αντίστροφα, νευρικές οδοί που δεν χρησιμοποιούνται τελικά ατροφούν και καταστρέφονται. Γι' αυτό θα ακούσετε πολλές φορές να λένε ότι όσο μεγαλώνεις πρέπει να λύνεις τα βρόλεξα, ας πούμε, γιατί ενεργοποιείς έτσι τον εγκέφαλο και δεν αφήνεις να ατροφήσουν τελικά αυτές όλες οι νευρικές οδοί που υπάρχουν και έχουν δημιουργηθεί στον εγκέφαλό σου. Λοιπόν, και άρα να το ξαναπώ, ότι όταν μαθαίνουμε κάτι νέο, όπως και όταν θυμόμαστε κάτι, όταν έχουμε μια νέα πληροφορία αισθητική, δημιουργούνται νέοι νευρώνες. Δημιουργούνται λοιπόν νευρώνες στον υπόκαμπο, οι οποίοι μετακινούνται προς συγκεκριμένες περιοχές του φλοιού και μένουν εκεί και από αυτή τη διεργασία εμείς μπορούμε και μαθαίνουμε ή θυμόμαστε διάφορα πράγματα και καταστάσεις. Υπάρχουν τώρα διάφοροι τύποι μάθησης. Στο βιβλίο αναφέρει την εξοικείωση, η οποία είναι η αναγνώριση ενός ερεθίσματος ως μη σημαντικού. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν είναι σημαντικό και άρα ο οργανισμός δεν αντιδρά σε αυτό. Αντίθετα υπάρχει εκτός από την εξοικείωση η ευαισθητοποίηση, όπου ένα επώδυνο ερέθισμα προκαλεί μια ταχεία αντίδραση του οργανισμού. Συνειρμική μάθηση, όταν δύο ή περισσότερα ερεθίσματα μπορούμε και τα συσχετίζουμε. Και υπάρχει βέβαια και η αντίληψη, η οποία αφορά τη δυνατότητα που έχει ο οργανισμός, μέσω του εγκεφάλου πάντα, να ανακαλεί μνήμη, κάποια συγκεκριμένη μνήμη, ώστε να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να επιλύει προβλήματα. Μπορεί δηλαδή να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ο άνθρωπος βάσει των ικανότητων που έχει για μνήμη και μάθηση. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να δούμε ένα ωραίο βίντεο για να δείτε ότι επιστήμονες ασχολούνται με αυτά τα πράγματα που σας λέω και δείχνει αυτό ακριβώς που σας είπα και εγώ. Εδώ θα δείτε τον υπόκαμπο, είναι αυτή η περιοχή εδώ με το κόκκινο, όπου εδώ υπάρχουν αυτά τα κύτταρα που σας είπα, τα αδιαφοροποίητα ας πούμε, να τα είναι έτσι στρογγυλά, τα δείχνει εδώ, και στη συνέχεια όταν χρειαστεί γίνονται νευρώνες με την τυπική δομή του νευρώνα που έχουμε μάθει σε προηγούμενα μαθήματα. Και έτσι λοιπόν η μάθηση, όπως σας το είπα, πώς μπορείς να ξεχωρίσεις για παράδειγμα κάποιες μυρωδιές ας πούμε, μεταξύ δύο διαφορετικών φύλων για παράδειγμα. Στην αρχή δεν μπορείς, αλλά κάποια στιγμή δημιουργούνται εδώ στον υπόκαμπο συγκεκριμένες νευρικές οδοί που μπορούν τελικά να ξεχωρίσουν αυτή τη μυρωδιά από την άλλη. Κάνουν διάφορα πειράματα εδώ σε ένα εργαστήριο, από ένα εργαστήριο συγκεκριμένο είναι αυτό το βίντεο. Κάνουν διάφορα πειράματα με ποντίκια και βλέπουν για παράδειγμα πώς ακριβώς το ποντίκι μπορεί να μάθει και να αναγνωρίζει συγκεκριμένες μυρωδιές. Λοιπόν, και λέει ότι αυτές οι μυρωδιές γίνονται αντιληπτές από κάποιους αισθητήριους νευρώνες και μεταβιβάζονται σε ένα πράγμα που υπάρχει σαν μια δομή, σαν τον υπόκαμπο, και εκεί δημιουργούνται νέοι νευρώνες, αυτό που σας είπα και εγώ, και μεταφέρονται σε συγκεκριμένα κέντρα, το βλέπετε και εδώ, στον εγκέφαλο του ποντικού και δημιουργούν νευρικές οδούς, η οποία κάθε νευρική οδός μεταφέρει μια συγκεκριμένη πληροφορία. Δηλαδή αυτή εδώ μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη μυρωδιά, ας πούμε, που αποθηκεύτηκε με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, εδώ μας λέει τώρα ότι μας δείχνει ότι μπορούν με κάποιο τρόπο να αναγνωρίσουν ας πούμε αυτές τις νέες νευρικές οδούς, με κάποιο τρόπο μαρκάρουν τους νευρώνες και μπορούν να ξεχωρίζουν πότε δημιουργούνται κλπ. Γίνονται διάφορες μελέτες σε σχέση ό,τι έχει να κάνει με την μνήμη, μάθηση και συμπεριφορά και στα ζώα και στον άνθρωπο. Πάω λίγο παρακάτω. Και το σημαντικό είναι που μπορούμε, έτσι, αυτό μπορούμε να έχουμε και να κρατήσουμε, ότι όσο εμείς δεν ασχολούμαστε με εγκεφαλικές ας πούμε δραστηριότητες, αυτό που γίνεται είναι ότι ατροφούν αυτές οι νευρικές οδοί.
Δηλαδή δεν δημιουργούνται νέοι νευρώνες, αλλά και οι παλιοί νευρώνες ατροφούν, με αποτέλεσμα εμείς σιγά σιγά να ξεχνάμε, ας πούμε, και να μην μπορούμε να αναγνωρίσουμε κάτι που πριν μπορούσαμε και αναγνωρίζαμε. Και σημαντικοί παράγοντες σε αυτό είναι η κατάθλιψη, το άγχος, κάποιο στρες που είχαμε λόγω κάποιου δυσάρεστου συμβάντος κλπ. Και μας προτείνει εδώ το τι πρέπει να κάνουμε τελικά για να μπορούμε να διατηρούμε και την εγκεφαλική μας λειτουργία σε ικανοποιητικά επίπεδα. Να το δούμε και εδώ. Αυτά λοιπόν εδώ είναι, πρέπει να συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους, να κάνουμε αθλητισμό και όσο μπορούμε να διαβάζουμε, να ασκούμε τον εγκέφαλό μας, να κάνουμε δραστηριότητες εγκεφαλικές. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όπως φαίνεται και εδώ, να δημιουργούνται νέοι νευρώνες και έτσι να διατηρούμαστε σε μια υγιή κατάσταση από θέμα εγκεφαλικής λειτουργίας. Λοιπόν, και πάμε και στη συμπεριφορά, την τρίτη πνευματική λειτουργία που έχει να κάνει με τον εγκέφαλο. Η συμπεριφορά είναι το σύνολο των απαντήσεων που δίνει ο οργανισμός σε μεταβολές του περιβάλλοντος. Προφανώς, όπως σας είπα και πριν, η συμπεριφορά μας καθορίζεται από τη μνήμη και τη μάθηση. Δηλαδή, μπορούμε να και αλλάζουμε τη συμπεριφορά μας με βάση τη μάθηση που έχουμε, κάποιες πληροφορίες που έχουμε μάθει όσο ζούμε. Αλλά βέβαια υπάρχει και ένα κομμάτι συμπεριφοράς που το έχουμε έμφυτο. Έχει να κάνει με το γενετικό υλικό μας. Ο άνθρωπος δηλαδή έχει μία συγκεκριμένη συμπεριφορά με την οποία γεννιέται και μία άλλη συμπεριφορά που την μάλλον βελτιώνει αυτή τη συμπεριφορά με βάση πράγματα που μαθαίνει όσο ζει. Και έτσι λοιπόν μιλάμε για ένστικτα, δηλαδή είναι συμπεριφορά που καθορίζεται από το γενετικό υλικό, όπως κάποια αντανακλαστικά, κάποιοι φόβοι που έχει ο άνθρωπος, και συμπεριφορά που προκύπτει μετά από μάθηση, δηλαδή συμπεριφορά η οποία έχει να κάνει με το περιβάλλον στο οποίο ζει και μεγαλώνει κάποιος και σε πράγματα τα οποία μαθαίνει, όπως η εξοικείωση, η ευαισθητοποίηση, η σκέψη κτλ. Και συγκεκριμένες μελέτες δείχνουν ότι οι συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, όπως η παρεγκεφαλίδα και το στέλεχος, είναι κυρίως υπεύθυνες για ενστικτόδεις συμπεριφορές, όπως ο φόβος, το άγχος, ο θυμός, απογοήτευση, κατάθλιψη και άλλες τέτοιες έτσι κατώτερες, ας πούμε, συμπεριφορές, αν μπορούμε να τις κατατάξουμε έτσι, ενώ ο φλοιός και τα εγκεφαλικά ημισφαίρια είναι η έδρα για ανώτερες, ας πούμε, συμπεριφορές, όπως της αγάπης, καλοσύνης, υπομονή, συμπάθεια, συναγωνισμός και αλτρουισμός κλπ. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για τις ανώτερες πνευματικές λειτουργίες. Στο επόμενο μάθημα θα μελετήσουμε λίγο και τελειώνουμε με το νευρικό σύστημα. Θα μελετήσουμε τη λειτουργία και τη δομή του αυτόνομου νευρικού συστήματος.